Χρόνια πολλά για την εθνική μας επέτειο αύριο. Σας κάλεσα σήμερα για να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για δύο προτάσεις που υποβάλαμε στο πρόγραμμα Τρίτσης. Όπως έχω πει επανειλημμένως, εμείς θα μιλάμε όταν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα που έχουν γίνει και όχι αυτά που έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε στο μέλλον. Εδώ λοιπόν στο Τρίτσης, όπως έχω πει επανειλημμένως, ο Δήμος Τρίπολης, μπορώ να πω πλέον σήμερα με μεγάλο ποσοστό έτσι, και αυτό είναι σε μεγάλο ποσοστό αληθές, ότι είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους στη χώρα που θα υποβάλουμε προτάσεις και στις 12 προσκλήσεις του Αντώνη Τρίτσης. Το έχω πει επανειλημμένως, ήταν μια δέσμευσή μας η οποία ουσιαστικά έχει γίνει πράξη. Ολοκληρώνουμε τις μέρες αυτές με άλλες δύο προσκλήσεις, θα σας ενημερώσουμε την επόμενη εβδομάδα και έχουμε υποβάλει έτσι και στις 12 προσκλήσεις του Τρίτσι και έγκαιρα μέσα στις προθεσμίες, παρότι ακούγεται ότι μπορούν να δοθούν παρατάσεις στο πρόγραμμα. Ο Δήμος Τρίπολης και οι υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης δούλεψαν όλο αυτό το διάστημα εντατικά, έτσι ώστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα που υπήρχαν τα αρχικά, έχουν δοθεί έκτοτε παρατάσεις, να υποβάλουμε όλες τις προτάσεις μας. Και όλες οι προτάσεις μας γίνονται με μελέτες της ίδιας της υπηρεσίας μας. Χωρίς δηλαδή να ξοδέψουμε χρήματα για να κάνουμε, αγοράσουμε ή να πάρουμε μελέτες. Αυτό το λέω για να ξέρουν και οι πολίτες μας ότι οι υπηρεσίες του Δήμου πραγματικά δουλεύουν. Και της ΔΕΙΑΤΑ, γιατί κάποιες από τις προτάσεις είναι και της ΔΕΙΑΤΑ, δεν είναι μόνο του Δήμου. Στο συγκεκριμένο θέμα σήμερα θα ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για δύο προτάσεις που υποβάλαμε. Αφενών η πρώτη πρόταση είναι στην πρόσκληση με αριθμό 4 που έχει να κάνει με ανακύκλωση. Όπως έχω πει, στόχος του Δήμου είναι μέσα στην τετραετία αυτή που διανύουμε η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται με τον πλέον σύγχρονο και σύνομο, όπως απαιτεί ο νόμος και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρόπο. Ήδη για πρώτη φορά εδώ και στην ιστορία του Δήμου, από τον περασμένο Ιούνιο, ο Δήμος Τρίπολης κάνει νόμιμη διαχείριση απορριμμάτων για πρώτη φορά, όπως έχω πει στην ιστορία του. Προχωράμε ένα βήμα παρακάτω και επ' ευκαιρίας της πρόσκλησης στον Τρίτσι, που προχωράμε σε ανακύκλωση. Στο θέμα της ανακύκλωσης, υποβάλαμε πρόταση με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που περιλαμβάνει γωνιές ανακύκλωσης, έξυπνες γωνιές ανακύκλωσης με ανταποδοτικό σύστημα, θα εξηγήσω λίγο τι είναι αυτό, σε διάφορα σημεία της πόλης μας και σε 10 από τα σχολεία της πόλης μας. Μαζί η πρόταση περιλαμβάνει και κάποια οχήματα, αυτοκίνητα, δύο αυτοκίνητα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της ανακύκλωσης. Τι είναι οι γωνιές ανακύκλωσης? Οι γωνιές ανακύκλωσης είναι, ας το πούμε έτσι απλά, σπιτάκια ανοιχτά σε ανοιχτούς χώρους, κοινόχρηστους χώρους, όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να πηγαίνει οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου, να έχει κάνει διαλογή από μόνος του στο σπίτι του πλαστικού, του γυαλιού, ότι είναι ανακυκλώσιμο, και εκεί θα το ρίχνει σε ξεχωριστά σημεία. Θα ζυγίζεται αυτό που, με ένα αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα που θα υπάρχει, με μια κάρτα που θα έχει ο πολίτης, θα ζυγίζεται αυτό που θα απορρίπτει, το ανακυκλώσιμο, και έτσι ο πολίτης με τους πόντους που θα παίρνει από το ανακύκλωση που θα κάνει, θα έχει κάποια ωφελήματα, είτε αυτό θα είναι στην πορεία του χρόνου στα δημοτικά τέλη, είτε σε συνεργασίες με κάποια καταστήματα, θα έχει κάποια μπόνους, έτσι ώστε να είναι ένα κίνητρο επιπλέον, να έχει μια ανταπόδοση ο πολίτης κάνοντας ανακύκλωση. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή, και βέβαια, εφόσον η πρότασή μας εγκριθεί και μέχρι την υλοποίησή της, αλλά και μετά την υλοποίησή της, θα υπάρχει ένα ευρύ πρόγραμμα δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών, έτσι ώστε οι πολίτες να είναι σωστά ενημερωμένοι και να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ανακύκλωση, έτσι ώστε και καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων να έχουμε και να πιάσουμε τους στόχους που πρέπει να πιάσουμε στην ανακύκλωση, αλλά και ο κάθε πολίτης να έχει ένα κίνητρο, οικονομικό κίνητρο, ανταποδοτικό κίνητρο, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι ένα επιπλέον, πέραν από την ευαισθησία που έχει ο καθένας, να είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να μπορέσει να κάνει ανακύκλωση. Είναι λοιπόν μια πρόσκληση, όπως σας είπα, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αντίστοιχη πρόταση, συμπληρωματική σε αυτή,
θα υποβάλουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, στον μήνα αυτό που Απρίλιο, και σε άλλο πρόγραμμα του, στο ΙΜΕΠΕΡΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, έτσι ώστε αν επιδεθούν και οι δύο προτάσεις μας, θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, που θα αφορά όχι μόνο την πόλη της Τρίπολης, αλλά και τους πρώην, τις δημοτικές ενότητες του Δήμου, τους πρώην καποδιστριακούς Δήμους. Αυτή είναι μία πρόταση που υποβάλαμε στο πρόγραμμα Τρίτσης, στην πρόσκληση 4. Η δεύτερη πρόταση που υποβάλαμε είναι στην πρόσκληση 8 του προγράμματος Τρίτσης. Είναι αυτό που έχει να κάνει με, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Είναι μία πρόταση προϋπολογισμού περίπου 1.000.000 ευρώ, 960.000, και ουσιαστικά η πρόταση αυτή αποτελείται από δύο υποέργα, όπως λέγονται, δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι, το πρώτο είναι μία πλατφόρμα, ένα σύνολο μάλλον ψηφιακών εφαρμογών που έχουν σκοπό αφενός μεν την ενημέρωση αλλά και την αμφίδρομη επικοινωνία και εξυπηρέτηση του Δημότη. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι ο Δημότης θα μπορεί ψηφιακά από το κινητό τηλέφωνο, από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή του, από οπουδήποτε, να υποβάλει αιτήματα και να βλέπει και την διαχείριση των αιτημάτων του άμεσα, και ο Δήμος να βλέπει πώς εξυπηρετούνται τα αιτήματα των πολιτών. Θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να έχει ψηφιακά όλα τα πιστοποιητικά ή όλες τις διοικητικές πράξεις που χρειάζονται από ένα Δήμο. Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη να γίνεται από το σπίτι του, χωρίς να χρειάζεται να πάει ούτε στο κεντρικό δημαρχείο, ούτε στις δημοτικές υπηρεσίες των πρώην καποδιστριακών δήμων, και ένα σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, έτσι ώστε να εξυπηρεθεί ακόμα και στις πληρωμές του ο πολίτης, χωρίς να χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία του σε καμία υπηρεσία του Δήμου. Με το υποέργο αυτό, συν αυτά που έχουν γίνει ως τώρα με την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, με την, τα καινούργια τηλεφωνικά κέντρα και ό,τι άλλο έχει γίνει με το e-cap που έχουμε ενσωματωθεί, ο Δήμος μας μπαίνει στην ψηφιακή εποχή με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό που είπα, η αμφίδρομη επικοινωνία του πολίτη με το Δήμο, και τα αιτήματα να γίνονται άμεσα και να επιλύονται από εκεί μετά, αυτό αναπόκειται στην λειτουργία του περισσότερου Δήμου, αλλά και οποιαδήποτε επικοινωνία θέλει να έχει ο πολίτης με το Δήμο να μπορεί να δίνεται να γίνει απομακρυσμένο. Αυτό είναι το ένα υποέργο στην πρότασή μας αυτή. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό, το δεύτερο υποέργο αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών, ψηφιακών εφαρμογών που έχουν σχέση με την προβολή και την προώθηση του τουριστικού και του πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής. Αυτό έχει να κάνει και με το 2021. Δεν είναι η πρόταση που υποβάλαμε στο 2021, το έχουμε πει αυτό στην προηγούμενη επικοινωνία μας. Θα καταγραφούν και θα αναδειχθούν όλα τα σημεία αρχαιολογικού, ιστορικού ή γενικώς τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας, έτσι ώστε ο οποιοσδήποτε πολίτης ή ο οποιοσδήποτε επισκέπτης βρίσκεται στην περιοχή μας να μπορεί από το κινητό του τηλέφωνο ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή να έχει live, ζωντανή ενημέρωση αφενός μένει για ό,τι υπάρχει στο Δήμο μας που έχει τουριστικό ενδιαφέρον, ό,τι έχει σχέση με την παραγωγή, με τα προϊόντα μας, με την γεωργική μας και την κτηνοτροφική μας παραγωγή, ό,τι έχει να κάνει μέσα στην πόλη και στα χωριά μας με διασκέδαση, με ψυχαγωγία, έτσι ώστε αυτό θα το έχει ο πολίτης αφενός μεν ή ο επισκέπτης που έρχεται στο Δήμο μας, αλλά αυτό θα μπορεί να γίνει και προώθηση μέσω καναλιών διαφόρων, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα της περιοχής μας, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένως, βέβαια είναι μια υπόθεση που μας πήγε αρκετά πίσω ο κορονοϊός, εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν σαν Δήμος και στο πλαίσιο των δικών μας αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων, γιατί ο τουρισμός δεν εξαρτάται μόνο, όπως όλοι ξέρουμε, από το Δήμο, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επισκέπτες στην περιοχή μας. Και εδώ λοιπόν δημιουργείται ένα σύστημα ψηφιακό, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή, που έχει να κάνει με προβολή και προώθηση όλων των σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου μας σε σχέση, επαναλαμβάνω, με την επισκεψιμότητα και με τον τουρισμό και την προώθηση των προϊόντων μας. Αυτά ήθελα να πω. Θα μιλήσουμε και τις επόμενες μέρες για τις υπόλοιπες προτάσεις που δεν έχουμε αναφερθεί ως τώρα. Και επαναλαμβάνω ότι
Εμείς υποβάλαμε, κάναμε το καθήκον μας, υποβάλαμε σε όλες τις προσκλήσεις. Περιμένουμε τι θα αποφασίσει το Υπουργείο. Υπάρχει μια καθυστέρηση γενικώ στο πρόγραμμα Τρίτσης, ενώ από την πολιτεία, όχι από τους Δήμους. Ελπίζουμε ότι οι προτάσεις μας αυτές, εν συνόλου, σε μεγάλο μέρος θα γίνουν αποδεκτές. Συνολικά μιλάω για αυτές δύο που ανέφερα σήμερα, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια πραγματικά ο Δήμος μας να αλλάξει εικόνα και μορφή.